ενημερώσει και τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου, τη Διευθύντρια κυρία Άννα Χαζίδη και τους εργαζόμενους της βιβλιοθήκης. Το βάρος της σημερινής παρουσίασης έχουν αναλάβει εκλεκτά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Γυμνασίου Βορισσού. Ο ένας από τους δύο μιλητές, ο φιλόλογος κύριος Γιάννης Κουγιούλης, έχει φοιτήσει στο σχολείο μας, από όπου αποφύτησε το 1985. Όλοι οι άλλοι συντελεστές της αποψινής παρουσίασης, τόσο ο έτερος ομιλητής, ο μαθηματικός κύριος Πολύδωρος Σπύρος, όσο και η φιλόλογος κυρία Κερική Δρίτσα, η οποία θα διαβάσει ενδιαφέροντα κείμενα, αλλά και η φυσικός κυρία Βάσο Μιχαλοπούλου, η οποία θα συντονίσει την εκδήλωση, έχουν υπηρετήσει ως εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο Βορισσού. Ευχαριστώντας όλους για τη συνεργασία, παραδίδω τη σκητάλη στην κυρία Βάσο Μιχαλοπούλου, η οποία έχει υπηρετήσει στο σχολείο ήδη από τη δεκαετία του 80. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από εμάς, σε όλους. Ευχαριστούμε την ψυχή του σχολείου, το Σωτήρι του Παραδείς, το διευθυντή του, για όλα αυτά που μας θύμισε. Και εγώ θα πω, ξεκινώντας, ότι αν μητροφιλήσουμε αυτή την έκδοση, θα, στο εισαγωγικό σημείωμα που αναφέρει ο Σωτήρης, ότι αυτή η έκδοση θα έχει πετύχει το σκοπό της, αν καταφέρει να ξυπνήσει μνήμες σε όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας του σχολείου. Η συμμετοχή σε αυτή την οικογένεια, μαζί με τη μεγάλη τιμή, εμπεριέχει και το χρέος, γράφει ο Σωτήρης. Αυτό το χρέος είναι που με έφερε και εμένα συντονιστή σήμερα σε αυτή την παρουσίαση, γιατί και εγώ, το μακρινό 83-84, ήμουν καθηγήτρια αυτού του σχολείου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς. Ξέρω ότι ο πρόεδρος της βιβλιοθήκης, ο κ. Δερούσης, θέλει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Εφορευτικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης και των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματικά αποτελεί τιμή για μας να παρουσιάζουμε αυτό το λεύκομα που επιμελήθηκε και γενικά οργάνωσε ο Σωτήρης του Παραδείσης. Όταν μας ρώτησε τι πρέπει να κάνει για να γίνει αυτή η εκδήλωση, του είπαμε ότι τυπικά μία αίτηση μόνο. Εννοείται ότι η βιβλιοθήκη στηρίζει όλες αυτές τις σοβαρές προσπάθειες, ιδιαίτερα για το σχολείο της Βολισσού, που είναι πραγματικά χρέος μας να το στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Εγώ ιδιαίτερα ως εκπαιδευτικός χαίρομαι πάρα πολύ, διότι βλέπω συναδέλφους εδώ που θα παρουσιάσουν το βιβλίο, βλέπω στο ακροατήριο αρκετούς πάλι συναδέλφους. Δεν είχα την τιμή να υπηρετήσω στο σχολείο αυτό, αλλά θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπηρέτησαν το σχολείο, ότι το έργο τους πραγματικά είναι ύψιστο. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρο του Συλλόγου των όλων των σχολείων του γονέων, όλων των σχολείων της χώρας. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Βολισσού, καλωσορίζουμε στην αποψινή μας παρουσίαση. Σε κάθε περίπτωση, ένα λεύκομα αφιερωμένο στις μνήμες ενός σχολείου είναι μια πολύ σημαντική εργασία που μόνο συγκίνηση και χαρά μπορεί να μας προκαλέσει. Ο εξιντάρης έθιμος είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό λεύκομα, κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας, γιατί ο άνθρωπος που το έγραψε δεν είναι απλώς ο δημιουργός ενός λευκόματος, αλλά ένας μαθητής που ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τη μαθητική του πορεία στα θρανία του σχολείου. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επέστρεψε πριν από χρόνια για να το υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός. Η σχέση του λοιπόν με αυτό το ιστορικό σχολείο έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έχει πάνω απ' όλα αγάπη και αφοσίωση για το κτίριο, για το εκπαιδευτικό έργο και φυσικά για τους μαθητές αυτού του σχολείου. Όσο ευχαριστώ και να πούμε ως φωνής για την πολλαπλή του προσφορά, στον κύριο Παραδείση το σχολείο μας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί
στα όσα προσφέρει στις αυριανές γενιές και παρακαταθήκη που αφήνει αυτό το λεύκομά του. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας κάνουμε όλους κοινωνούς στην αγωνία μας, αλλά και στις προσπάθειες που καταβάλουμε όλοι μας, με πρώτο τον κύριο Παραδείση, για το παρόν και το μέλλον του σχολείου της Μολυσσού, και να σας προσκαλέσουμε να σταθείτε δίπλα μας με κάθε τρόπο σε αυτόν τον αγώνα, για να το κρατήσουμε ανοιχτό. Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή αντάμωση που αλλού στη Μολυσσό μας.